βούληση και τη γνώση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε τη βούληση και τη γνώση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του ΕΣΥ για να στηρίξουμε το ιατρικό και νοσηλευτικό αλλά και το λοιπό προσωπικό που κάνει τη δουλειά του, ώστε με αξιοπρέπεια να λύνουν τα θέματα υγείας των πολιτών. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είχε συναντήσεις και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας με εκπροσώπους των γιατρών και της διοίκησης του νοσοκομείου και παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός και στελέχη της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Δουλεύουμε για να αναβαθμίσουμε το ΕΣΥ σε ολόκληρη τη χώρα. Κανένας πολίτης τη στιγμή της ανάγκης του δεν θα είναι μόνος του. Κανένας στέλεχος, γιατρός, νοσηλευτής που κάνει τη δουλειά του δεν θα εμποδίζεται από νοοτροπίες του χθες. Δουλεύουμε για να αλλάξουμε τις ζωές όλων των ανθρώπων προς το καλύτερο και δεν θα σταματήσουμε αν δεν το πετύχουμε σε κάθε γωνιά της χώρας. Απευθυνόμενος στους Ηρακλειώτες, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υφίστανται το τελευταίο διάστημα, ενώ ξεκαθάρισε ότι από την 1η Νοεμβρίου και για ένα τρίμηνο ξεκινά η κάλυψη των χειρουργείων από ιδιώτες αναισθησιολόγους και έτσι τα χειρουργικά τραπέζια που θα λειτουργήσουν θα είναι συνολικά 4 την ημέρα. Οι πολίτες μας ανέθεσαν την ευθύνη να δίνουμε λύσεις αποτελεσματικές χωρίς καθυστερήσεις. Αυτήν την ευθύνη μας την έδωσαν για να βελτιώσουμε τη ζωή τους. Αυτή την ευθύνη αναλαμβάνω πλήρως ως αρμόδιος υπουργός, ζητώντας καταρχήν συγγνώμη από τους πολίτες του Ηρακλείου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν με τις αναβολές των χειρουργείων. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Να ανακοινώσω την άμεση ενίσχυση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Βενιζελίου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με έκτακτες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν άμεσα τα κενά που υπάρχουν, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση τα χειρουργεία που πρέπει να γίνουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. 4 λοιπόν χειρουργικά τραπέζια για να καλύπτονται όπως στο παρελθόν οι ανάγκες των χειρουργείων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έχει ζητήσει από την ιατρική υπηρεσία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να τον ενημερώσει για τις ειδικότητες και τον αριθμό των γιατρών που απαιτούνται, ώστε να καλυφθούν κατεπηγόντως όσες ανάγκες υπάρχουν, εκτός δηλαδή από τους αναισθησιολόγους, για τους οποίους συγκάλεσε σήμερα την έκτακτη αυτή σύσκεψη στο Ηράκλειο. Όπως ο ίδιος τόνισε, με νομοθετική ρύθμιση fast track θα γίνουν προσλήψεις. Εκτίμησε πάντως ότι οι προκηρύξεις θα είναι γόνιμες, τουλάχιστον ως προς κάποιες ειδικότητες. Διευκρίνησε ότι οι fast track προσλήψεις θα αφορούν μόνιμο προσωπικό. Όπου υπάρχει θέμα ενίσχυσης με ιατρικό προσωπικό, άμεσα θα προκηρυχθούν θέσεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις θέσεις που το Βενιζέλιο Νοσοκομείο έχει ανάγκη, θα προκηρυχθούν με fast track διαδικασίες και θα τελειώσουν πολύ πολύ σύντομα. Μέσα στο 2024... προβλέπεται η πρόσληψη 3.000 περίπου νοσηλευτών και 1.500 περίπου γιατρών. Πολλές από αυτές τις προσλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού, πέρα από τα ιατρικά που ανέφερα, το ιατρικό προσωπικό του Βενιζελίου, αφορούν πάλι το Βενιζέλιο, αλλά και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει φέτος έχουμε ετοιμάσει μια, θα έλεγα, καινοτομία, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ούτως ώστε και το ΠΑΓΝΗ να προσλάβει, πέραν των γιατρών ΕΣΥ, να προσλάβει και επίκουρους καθηγητές, προκειμένου να στελεχώσουν την ιατρική σχολή της πόλης, αλλά και το νοσοκομείο της πόλης, το ΠΑΓΝΗ, που είναι ένα κορυφαίο από τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας. Να σημειωθεί ότι σε δεύτερο χρόνο ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα έχει συναντήσεις και για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, που επίσης αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα.